Η γυαλία στο μάτι του κυκλώνα. Όλο ένα και πιο μελανά γίνονται τα χρώματα στο εργασιακό τοπίο της γυάλιας, αφού μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων, για τις οποίες απαιτήθηκαν κόποι, θυσίες και αγώνες δεκαετιών ολόκληρων. Αφαιρούνται βάναυσα με επίκληση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία έχει προέλθει η οικονομία της χώρας. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα το Εργατικό Κέντρο Αιγείου προχώρησε σε καταγραφή των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε επίπεδο γυάλιας. Μάλιστα, αυτή η άκρως ανησυχητική εικόνα μεταφέρθηκε στον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου με τη μορφή υπομνήματος, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου να του υπενθυμίζει τη διαφορετική στάση που τηρούσε απέναντι στα προβλήματα των αιγυαλαίων και κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της ΕΒΟ όταν ήταν βουλευτής της αντιπολίτευσης πριν από 20 χρόνια. Το γκριζόμαυρο αυτό φόντο περιέγραψε μιλώντας στην κάμερα του Λεπάντο ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Αιγείου, Νίκος Κόκλας, ο οποίος εκτίμησε πως οδηγούμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές και καταστάσεις. Η γυάλια έχει μπει για τα καλά στο μάτι του κυκλώνα. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη. Δύο φορές σεισμόπληκτη, δύο φορές πυρόπληκτη. Μαζί σε αυτά να συμπληρώσουμε και το μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Δεν υπάρχει σήμερα σπίτι στην περιοχή μας που να μην έχει και να μην μετράει έναν, δύο, τρεις και παραπάνω άνεργους και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν εργάζεται κανένα στο σπίτι. Τραγική κατάσταση. Και αντί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, αντί να δημιουργήσει ανάπτυξη έτσι ώστε να μπορέσει να χτυπήσει και αυτή τη μεγάλη μάστιγα της ανεργίας, βλέπουμε ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί και τη χώρα και τους Έλληνες σε καταστροφή. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, έτσι το βάφτισαν τώρα, καλή νονή, δηλαδή το Μνημόνιο 2 οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη ανέχεια, θα δημιουργήσει κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργεί τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις, έκρηξη θα έλεγα. Το μήνυμα θα πρέπει να το πάρει η κυβέρνηση για άλλη μία φορά. Το παίρνει καθημερινά μέσα από τις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων Ελλήνων στις πλατείες. Το παίρνει μέσα από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργαζομένων. Όλοι οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί ότι κινδυνεύει η χώρα εξαιτίας της πολιτικής του μνημονίου. Τα δεσμά αυτή τη φορά γίνονται πιο σκληρά. Το δέσιμο που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη σταυροβορία που έχει πάρει για να πείσει όλους τους Έλληνες ότι πρέπει για το καλό της Ελλάδας να υπογραφεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και να συμφωνηθεί και να ψηφιστεί, αποδεικνύει περίτρανα ότι το Μνημόνιο 1 απέτυχε και ότι όλη αυτή η προσπάθεια οδήγησε στο πουθενά. Ή μάλλον, θα έλεγα καλύτερα, μας λέει ότι ήταν μια προσχεδιασμένη κίνηση για να οδηγήσει στο Μνημόνιο 2 και να οδηγήσει την κυβέρνηση στο όνομα της σωτηρίας να ξεπουλήσει το δημόσιο πλούτο. Δηλαδή μας λέει ότι τα εργαλεία ανάπτυξης που έχουμε και είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει εμείς να τα έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να τα ξεπουλήσουμε, να τα πάρουν κοψοχρονιάς οι ιδιώτες ώστε να μην μείνει τίποτα όρθιο. Να οδηγήσουν έτσι την Ελλάδα στην υποτέλεια, στην εξάρτηση, στην υποταγή. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν γι' αυτό. Αντιδρούν για άλλη μια φορά και αποφασίζουν μέσα από τη ΓΕΣΕ και μέσα από τα εργατικά κέντρα να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15 του μήνα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, το λαό της περιοχής μας να αφήσει τα σπίτια του, να αφήσει τα καφενεία και να βγει στις συγκεντρώσεις, να βγει στο δρόμο, να αντιδράσει, να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει αυτή τη μνημονιακή πολιτική. Φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορεί